Καλώς ήρθες. Γεια σας. Καλώς ήρθες, Ηλία μου. Εδώ πέρα στην κουζίνα. Στις 2 και σήμερα μαγειρεύουμε ένα καταπληκτικό γλυκό. Πάρα πολύ εύκολο, πολύ νόστιμο και γιορτινό. Ακούστε το. Γεμιστά μήλα με μπισκότα βρώμης και σταφίδες, παρακαλώ. Και έτσι έτσι για μια γυρλάντα από πετιμέζι. Και μελάκι. Και μελάκι. Νομίζω το απογειώσαμε. Λοιπόν, καταλάβατε τι ωραίο θα είναι αυτό. Ελάτε λοιπόν να δούμε λοιπόν τα υλικά μας. Ξεκινάμε. Πάμε να δούμε λοιπόν τα υλικά μας. Τι χρειαζόμαστε για αυτό το πεντανόστιμο γλυκάκι. Ακούστε το. 6 μήλα ζαγορίν. 2 σακουλάκια σταφίδες βοστίτσα πεσεγίου. 2 κουταλιές μέλι μάνης. 2 κουταλιές πετιμέζι ζαγορίν. 2 μπισκότα βρώμης βιολάντα. 200 μιλιλίτρ κονιάκ. Κανέλα, φυσικά χωρίς κανέλα, λίμον είναι δυνατόν. Τι και τι άλλο χρειαζόμαστε, τα υλικά μας είναι αυτά. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν είναι τα υλικά μας. Πάρα πολύ εύκολο λοιπόν όπως είδατε. Τα έχετε λίγο πολύ στο σπίτι σας όλα αυτά τα υλικά. Είναι πάρα πολύ έτσι. Και να σας πω και κάτι άλλο τώρα που έχει και βροχή. Και πού θα πάτε, εδώ λοιπόν στο σπίτι θα μείνετε. Τα έχετε λοιπόν αυτά λοιπόν στο σπίτι σας. Ελάτε λοιπόν να δείτε, ανεβάστε και λίγο την ένταση. Για να δείτε λοιπόν πώς θα το φτιάξουμε. Ελάτε. Ήδη βάζεις τα γαντάκια σου. Λοιπόν, να πάρω εγώ το μήλο. Παίρνω, τι ωραίο μήλο ζαγορί. Δεν έχω αρθρώσει λέξη. Τα έχεις πει σε χύμαρος και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Να μαγειρεύουμε παρέα. Λοιπόν. Μήλα ζαγορίν. Ανοίγουμε το καπάκι από πάνω, όπως κανονικά ξέρεις και εσύ βεβαίως. Είναι μια συνταγή πάρα πολύ εύκολη και πάρα πολύ υγιεινή, ειδικά για τα παιδάκια μας. Βλέπουμε τι περισσεύει. Εδώ κοντινό θα δούμε στις φωτεινές. Η φωτεινή έχει ένα δικό της τρόπο να το καθαρίζει με το κουτάλι. Λοιπόν, βεβαίως. Γιατί να σας πω κάτι. Μπορεί τώρα να μας βλέπουν οι φίλοι μας και να μην έχουν αυτό το ειδικό εργαλείο που έχετε εσείς οι σεφ, οι καταπληκτικοί σεφ. Και στο σπίτι μας λοιπόν έχουμε σίγουρα κουτάλι. Ωραία, όπως σας βολεύει λοιπόν θα κάνετε αυτό το άνοιγμα. Μπράβο. Μέσα, τα κουκούτσια αφαιρείτε, φτάνετε μέχρι κάτω. Δεν χρειάζεται να φάτε το τελευταίο μέρος του μήλου. Ωραία. Εγώ θα πάω από εκεί την πλευρά λίγο να πάρω μπισκότα βιολάντα με μαύρη σοκολάτα και βρώμη. Λοιπόν. Λοιπόν, θέλω να το δείτε. Κοιτάξτε πώς ακριβώς γίνεται. Θέλω να δείτε το κοντινό. Είδατε πώς το καθαρίσαμε. Πάρα πολύ εύκολα, πολύ απλά. Ήδη λοιπόν ο Ηλίας εδώ έχει, μας έχει δείξει ότι έχει καθαρίσει. Τα βλέπετε τώρα εδώ μέσα στην... Έχει θέλω να δείτε πού ακριβώς τα βλέπετε αυτά. Μέσα στο νεράκι και να πω βέβαια ότι πρέπει όταν καθαρίζετε το μήλο θα το βάλετε κατευθείαν στο νερό. Συμφωνείς? Για να και μην μαλλίσει. Και άλλο είπαμε ότι βάζουμε και λίγο μέσα. Λεμόνι. Έτσι. Είναι καλή μαθητρία. Λοιπόν, έχουμε ανοίξει 2 συσκευασίες βρώμης. Μπισκότα βιολάντας με σοκολάτα. Τα αγαπώ. Θέλω να βάλεις λίγο τα γαντάκια σου, να ξεκινήσεις, να το σπάς. Βεβαίως. Να πάρω εγώ από εδώ λίγο, μια και το έχεις καθαρίσει εδώ πέρα. Να το βάλουμε και αυτό μέσα στο νεράκι. Και να σου αδειάσω εδώ λίγο το μέρος για να μπορέσεις να το δουλέψεις. Λοιπόν, έχουμε πάρει τα μήλα. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι πάρα πολύ εύκολα. Εγώ για τηλεοπτικούς χρόνους, το κονιάκ, έχω βάλει τις σταφίδες μέσα, ενυδατώθηκαν. Ναι, ναι. Η ποικιλία βοστίτσα δίνει αυτό το καταπληκτικό άρωμα. Το μέλι, ελληνικό μέλι, αέα από μάνι. Μάνις, τι άλλο να πούμε. Καταπληκτικό. Όλα αυτά θα γίνουν ένα υπέροχο, υπέροχο γλυκάκι και πολύ υγιεινό. Ξαναθύμισε μου πόσο βάλαμε κονιάκ εκεί στις σταφίδες. 200 ml. 200 ml έβαλα μία συσκευασία εγώ μέσα. Φούσκωσε αυτό. Να πω, έκανα και μία μικρή έτσι. Να τη δείξουμε λίγο τη συσκευασία, να δείξουμε λίγο εκεί πέρα. Μπράβο. Είναι αυτή εδώ η συσκευασία. Ωραία, ωραία. Είναι σταφίδα βοστίτσα, κορινθιακή σταφίδα, πολύ γνωστή σταφίδα. Λοιπόν, και πάνω απ' όλα ελληνική, παιδιά. Λοιπόν, έτσι. Το ξέρεις ότι στην Ελλάδα τα πρώτα χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εκεί που είχαμε μεγάλη άνθηση οικονομικά, ήταν στην εξαγωγή σταφίδας. Και ακόμα και τώρα. Και ακόμα και τώρα. Σου μιλάω τώρα γιατί. Και τώρα. Ότι έχει παράδοση. Η σταφίδα μας έχει παράδοση. Έχει σπάσει εσύ τα μπισκότα από ό,τι βλέπω. Πολύ ωραία. Ξεκινάμε, ρίχνουμε μέσα. Να έρθω πιο κοντά εδώ. Έλα. Ναι, ναι. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις να είσαι τόσο όμορφη δίπλα μου, έτσι να πάω σε μια δίπλα τόσο όμορφη γυναίκα. Λοιπόν, έβαλα εγώ εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να το στραγγίξετε. Ναι, ναι. Ας μπει και λίγο κονιάκ μέσα. Θέλουμε. Βλέπετε, έχω βάλει Μπράβο. Εγώ πέρα. Ωραία, ανακατεύεις. Έτσι. Εδώ λείπει δυστυχώς η Μαρία για μια ακόμα φορά άλλη μια απουσία για την περιβόητη ποσότητα μέλι και μπόλικο. Ξέρεις τι κάνει η Μαρία τώρα, Θα το γευτεί μετά. Έτσι. Μαρία, έτσι. Γευσυγνωσία κρατάει τελευταία, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Λοιπόν. Μαρία, σε παρακαλώ, σε κάλεσε. Έλα εδώ πέρα, σε παρακαλώ. Έλα, σε παρακαλώ. Μαρία, έβαλα το μέλι όμως, λοιπόν.
Θέλω λίγο να μου σηκώσει το μανίκι, γιατί λοιπόν, με βλέπω. Είναι καθαρά τα κατάκια. Ωραία. Έλα, εγώ. Έλα βρε Μαρία εδώ πέρα. Λοιπόν. Γιατί βάλαμε το μέλι, κατάλαβες, και μου λέει θέλει. Μπόλικο. Μπόλικο. Έτσι, μπράβο. Ρίχνει τρελή βροχή έξω. Ωραία. Ρίχνει τρελή βροχή. Τρελή βροχή. Σήκωσε και χαλάζει. Σήκωσε μου μαρακιά το άλλο. Μπράβο. Όπως λέμε και τώρα, τόσο άσχημο καιρό. Πολύ ωραία το Πασχαλίδι. Πολύ ωραία το Πασχαλίδι. Γεια σα. Έλα ρε Μαρία. Μια ακόμα φορά πήραμε τα εύσημα από τη Μαρία. Ευχαριστούμε Μαρία. Λοιπόν, να ανακεφαλαιώσουμε. Βάλαμε λοιπόν τώρα τα μπισκοτάκια τα οποία τα έχουμε θρηματίσει δύο συσκευασίες. Πολύ ωραία. Μετά βάλαμε τις σταφίδες. Η σταφίδα η οποία είναι μέσα στο κονιάκ και έχει ενυδατωθεί. Μπράβο. Που σημαίνει τι, αν φάμε έτσι τη σταφίδα, θα ψιλοζαλιστούμε, αλλά θα ζεσταθούμε. Σωστό. Άρα το γλυκό το συγκεκριμένο μας κρατάει και ζεστούς. Ναι. Λοιπόν, εμείς πριν είχαμε ανοίξει τα μιλαράκια. Ωραία. Τα μήλα τα έχεις ανοίξει κανονικά και εσύ μας έδειξες. Το κρατάμε και ξεκινάμε το γέμισμα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να το βγάλω το γαντάκι. Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστώ. Λοιπόν, βλέπετε ότι εδώ έχουμε γεμίσει. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία αυτό μυρίζει που έχουμε καταπληκτικά, καταπληκτικά. Αυτό θα μελώσει. Αν δείτε. Κάτι, μπορώ να βάλω και λίγο καρύδι. Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Μπορώ. Αυτά το μπισκότο, επειδή έχω βάλει τη βρώμη, νομίζω ότι έχει φτιάξει ήδη στο συνδυασμό. Σωστά, σωστά. Αν δείτε ότι δεν καθόνται τα μήλα, δεν υπάρχει πρόβλημα για να κουνηθούν. Ναι. Ή αφαιρείτε. Α, δεν μου το πες αυτό. Δάσκαλε. Ή αφαιρείτε στο να κάτσει. Για να καθίσει καλύτερα. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, γεμίζουμε. Λοιπόν. Γεμίζουμε τα μήλα και όσο γεμίζουμε τα μήλα θα πούμε μήλα Ζαγορίν. Ναι. Από την πολύ πολύ όμορφη περιοχή εκεί πέρα, στο Πήλιο, το Πήλιο. Να πούμε ότι είναι πολλά Πήλιο. Χρόνια μεγαλύτερη. Την αγάπη μας, να στείλουμε, κάνε το κόλπο που έκανες αυτό πριν, που έκοψες λίγο. Ωραία. Να στείλουμε την αγάπη μας φυσικά στο Πήλιο, σε όλη την Ελλάδα βέβαια όσοι μας βλέπουν. Εδώ βρέχει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι καιρό κάνει εκεί στο Πήλιο. Φαντάζομαι βροχερή ημέρα έτσι είναι η σημερινή. Γενικά σε όλη την Ελλάδα είναι ο καιρός, άρχισε λίγο και πάει προς πια χειμώνας. Ναι. Εδώ θέλω να δώσω τα φιλιά και χαιρετίσματα από το Μόναχο της Γερμανίας. Στα κορίτσια μου είπανε, θα μεταφέρω, ήμουνα ειλικρινής. Λοιπόν, εδώ είναι η διαδικασία πώς ξεκινάει. Πάρα πολύ, το αποτέλεσμα θα είναι, θα ψηθούν στους 45 βαθμούς, στους, συγγνώμη, 45 λεπτά, 180 βαθμούς. Ναι. Το αποτέλεσμα θα είναι αυτό. Πολύ ωραία. Είμαστε εδώ πέρα έτοιμοι. Καταπληκτικό. Μοσχοβολάει. Καλά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μυρωδιές. Δηλαδή, μυρίζει τώρα το μήλο μαζί με, με τη σταφίδα, όλα, με το κονιάκ, όλο αυτό. Και το μέλι δίνει το δικό του. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ κάτω, κάτσε να μην καούμε, έχει κάνει μια καραμέλα από μόνο του. Βλέπετε, δεν έχουμε βάλει τίποτα. Είναι μόνο το νεράκι του και λίγο πετμέζει. Λοιπόν. Εδώ έχουμε φτάσει να το στολίσουμε. Να πάρω και θέλετε εδώ να σας πω για κάτι. Για την κάμερα, να σε βλέπει λοιπόν, η κάμερα. Ξέρεις τι μ' αρέσει, Ηλία μου, ότι είσαι ακριβώς το πνεύμα το δικό μου. Δηλαδή, εμένα δεν μ' αρέσουν πολύ οι ζάχαρες. Μ' αρέσουν λίγο τα να είναι πιο διαιτητικά. Και θέλω να πω ότι για τους φίλους μας που πραγματικά προσέχουν τη διατροφή τους και που θέλουν να έχουν το γλυκό τους, το καθημερινό γλυκό, αλλά θέλουν λίγες θερμίδες, αυτό το γλυκό ενδείκνυται. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να δούμε τα υλικά, διότι δεν έχει ζάχαρης, δεν έχει καταλαβαίνει σοκολάτες, δεν έχει αυτά τα επιβαρυντικά. Λοιπόν, άρα πάμε να τα δούμε ξελίγο ξανά. Θέλουμε 6 μήλα Ζαγορίν, 2 σακουλάκια σταφίδες βοστίτσα πες Αιγίου, 2 κουταλιές μέλι μάνης, 2 κουταλιές πετιμέζι Ζαγορίν, 2 μπισκότα βρώμης, εννοεί 2 συσκευασίες μπισκότα βρώμης Βιολάντα, 200 μιλιλίτρ κονιά και κανέλα. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά λοιπόν ήταν τα υλικά μας, καταπληκτικά, υπέροχα. Εδώ λοιπόν το έχουμε ήδη έτοιμο και έχεις κάνει και πολύ ωραίο, και πολύ ωραίο, έχεις βάλει και την κανέλα. Κανέλα, φασκόλιο. Να και το χιονάκι, να και το χιόνι από πάνω. Λοιπόν, έχουμε βάλει ένα πολύ ωραίο αποξηραμένο φασκόμηλο και το άρωμα, ταιριάζει πολύ με την κανέλα. Ναι, ναι. Λοιπόν, προσθέτουμε λίγο εδώ κανέλα και πάμε να φτιάξουμε. Πω, καταπληκτικό. Και το πιάτο μας είναι έτοιμο. Και θα βάλεις και κάτι άλλο, μου το υποσχέθηκες. Λοιπόν, εδώ παίρνουμε το πετμέζι. Ναι, ναι. Κοιτάξτε τώρα τις νοστιμιές του Ηλία, αυτά τα tips τα τρομερά. Βάζουμε εδώ, εφόσον έχουμε βάλει, και ξεκινάμε να μπλεζάρουμε από πάνω. Αυτό θα δώσει κάτι διαφορετικό, κάτι ένα διαφορετικό άρωμα δικό του. Κάτι λοιπόν διαφορετικό και τόσο ελληνικό. Ήρθε τη στιγμή. Το μεζέτο. Λοιπόν, σε παρακαλώ, θέλω να δοκιμάσει μαρακί. Αύριο τι έχουμε. Έλα Μαρία μου, λέγε. Ναι. Κάτσε Γιώργο, πρέπει να δοκιμάσω κι εγώ. Τόση ώρα προσπαθία έκανα. Δεν καταλαβαίνω, πρέπει να δοκιμάσουμε.
Και, όλοι και μου κρίζουν όλοι. Λοιπόν, τα κορίτσια, εφόσον κάνουμε αυτή την υπέροχη τέτοια, να πούμε ότι αύριο θα φτιάξουμε μια υπέροχη χταποδό μακαρονάδα. Τέλεια. Χταποδό μακαρονάδα, τι λες τώρα. Είναι πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι ζητήσανε λόγω νηστείας. Εγώ το παίρνω τώρα αυτό. Εσύ πάρ' το, θα κάτσω εδώ.